ψήφισα. Ναι, καταρχήν να πούμε ένα μεγάλο συγχαρητήριο στη νέα πρόεδρο τη Παράταξη, στην αγαπητή Αντρέα Δημητρίου, αλλά και στον συναγωνιστή, τον φίλο Δημήτρη Δημητρίου, για τον υπέροχο αγώνα που έχουν δώσει, καταφέροντα και δύο τι θέσει και τι απόψει. Να ευχαριστήσουμε τι χιλιάδε των συνεργών που έχουν πάει στην Τάρτη και με ψήφο του εξέλεξαν τον νέο πρόεδρο τη Παράταξη. Αλλά και το προσωπικό και όλου όσοι εργάστηκαν για να έχουμε αυτέ τι εκλογέ που χτύπησαν χωρί κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα και σήμερα έχουμε και μπορούμε να περηφανευόμαστε στο Δημοκρατικό Συνέδριο για τι δημοκρατικέ διαδικασίε που έχουμε τηρήσει. Μια διαδικασία που εξελίχθηκε, επαναλαμβάνω, ομαλά και είχαμε ένα αποτέλεσμα την Ανίτα Δημητρίου, την νέα πρόεδρο τη Παράταξη. Την ίδια ώρα θα πρέπει να πω ότι ω αντιπρόεδρο οργανωτικό τη αυτή την προσπάθεια, στην ανασυγκρότηση αλλά και στην ενότητα τη Παράταξη μα, δεν περισσεύει κανεί. Πολύ θα εργαστούμε από κοινού, ενωμένοι, για να συνεχίσουμε την καλλιτέχνη όπω να είναι ψηλά στην κορυφή, όπω άλλωστε είναι τα μάτια και θα πρέπει να παραμείνει και πρωταγωνιστή. Ναι, στις 7 Μαΐου θα είναι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Εκεί να προτίθεμαι και θα διεκδικήσω τη θέση των απειλωτών προέδρων. Ακριβώς οι λόγοι της εξαγγελίας και οι λόγοι που με οθούν στο να θέσω υποψηφιότητα για τη θέση των απειλωτών προέδρου θα εξαγγελθούν και θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα πριν από το μεσημέρι.